Όπως είναι ο Εύβοια. Ο οποίος Εύβοια δεν είναι ένας χώρος που σχεδιάστηκε με βάση του τι είναι δίκαιο, το τι είναι εφικτό για την ιδιωτική ακίνητη περιουσία, αλλά με βάση του πρόσφατου πληθυσμού. Αντιλαμβάνεστε πόσος κόσμος είναι παγιδευμένος στον χώρο αυτό, τι έχει τραβήξει για να μπορέσει να είναι συνεπής όλα αυτά τα χρόνια, πόσο έχει υποφέρει ιδιαίτερα η αστική ακίνητη περιουσία και η διευθύνση, πόσοι άνθρωποι ξεπούλησαν πάρα πολλά πράγματα, κινητά και ακίνητα για να μπορέσουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις αυτές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έγινε κάποια πρόοδος στο θέμα αυτό, όχι βέβαια όπως την είχαν υποσχεθεί προεκλογικά, αλλά έγινε μια μείωση στον Εύβοια τέτοια που δίνει μια ελπίδα, δίνει μια ανάσα. Δίνει μια ανάσα για ένα καλύτερο αύριο, γιατί ποια είναι η τύχη της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας, είναι συμβιβασμένο με την ίδια την τύχη της οικονομίας και της κοινωνίας. Δεν είναι άδικο αυτό που έλεγαν οι Γάλλοι παλιά, ότι αν η οικονομία πάει καλά, τότε όλα θα πάνε καλά. Και ξέρουμε όλοι μέσα από ποια κρίση περάσαμε τα τελευταία χρόνια με τον εκμηδενισμό των αξιών των εξωτερικών στοιχείων, με τον εκμηδενισμό της οικονομικής δραστηριότητας, που τώρα φαίνονται τα αποτελέσματά του μετά την κρίση, όπου στα αστικά κέντρα βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο θέμα να μπορέσει να βρει κάποιο σπίτι. Δεν φταίνε οι βραχυχρόνιες μισθώσεις του Airbnb που λένε γι' αυτό. Φταίνε το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζουν όλοι, αλλά και ο κ. Δήμαρχος, ως εκ του ιδιώτητος του επαγγέλματός του, γνωρίζει τα τελευταία χρόνια δεν χτίστηκαν σπίτια καινούργια και κυρίως δεν χτίστηκαν σπίτια για ενοικιαστές. Ό,τι χτίστηκε ήταν μόνο για διακατοίκηση. Σε μια χώρα που δεν έχει social housing, δηλαδή δεν έχει κοινωνική κατοικία, κατοικία που να ανήκει στο κράτος και στους Δήμους και να μπορούν να τη διαθέτουν. Να τη διαθέτουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από κατοικία και έχουν οικονομικό πρόβλημα για να την πληρώσουν. Επίκαιρο είναι να αναφερθούμε σε κάποια πρόσφατες εξελίξεις που έχουν σχέση και με την ιδιωτική ακίνητη περιουσία, αλλά και με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους Δήμους, σε ανταπόκριση ετοιμάτων της οργάνωσής μας προς την καινούργια ηγεσία του Υπουργείου των Εσωτερικών. Θα δημοσιευτεί μάλλον τη Δευτέρα στο φύλλο Προέδρου Κυβερνήσεως ο νέος νόμος για την υγεία, όπου με μετροπολογία που έχει μπει στο άρθρο 51, παράγραφος 2, γίνεται μια εξαιρετικής σημασίας μεταρρύθμιση, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των πολιτών προς τους Δήμους. Από παλιά υπήρχε ένα θέμα υποδήλωσης, δηλαδή δηλωμένων μειωμένων τετραγωνικών μέτρων, μειωμένων φανειών προς τους Δήμους από ιδιοκτήτες διαφόρων ειδών κτηρίων. Όχι μόνο κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, αποθήκες, βιομεταποστάσια, βιοτεχνική χώρη, ακάλυπτη χώρη. Υπήρχαν κάποιες διαφορές. Κανείς δεν τολμούσε ποτέ να πάει να τις διορθώσει, διότι αν πήγαινε να πει ότι έρχομαι να την διορθώσω, αμέσως η ταμιακή υπηρεσία του κάθε Δήμου θα το ζητούσε τα τελευταία 5 ή έως και 10 σήμερα χρόνια, λόγω του ότι από το 2014 και μετά θεωρείται ότι είναι προσαρτητή η παραγραφή αυτών των υποχρεώσεων. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα αυτό οξύνθηκε με το γεγονός ότι όσοι έκαναν τακτοποιήσεις αφαιρέτων, ενώ αυτό το δήλωνα στο κράτος, στη βάση του ΤΕ, πλήρωνα για την ομοποίηση των παραπανήσεων τετραγωνικών και επίσης διόρθωναν και το ε9 τους σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση του ΕΦΙΑ, κανείς δεν τολμούσε, όχι απ' έξω, όχι με την μέση στην Ταμία Κοινωνία του Δήμου, αλλά ούτε απ' έξω να περάσει, γνωρίζοντας τι το περιμένει. Να πληρώσει δηλαδή αναδρομικά πάρα πολλά χρόνια, με πρόστιμα, με προσαυξήσεις. Αυτό κανέναν από τους ενδιαφερόμενους δεν τον πήγαιναν τα πόδια του να πάει μέσα να το πληρώσει. Παρά μόνο όσοι ήταν υποχρεωμένοι να ζητήσουν ένα πιστοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας για να μπορέσουν να κάνουν ένα συμβόλαιο. Μια αγωνική παροχή για το κίνητο να πουλήσουν τα κίνητα. Η λύση που εμείς προτείναμε και το Υπουργείο των Εσωτερικών, ο Υπουργός, ο οποίος το 2010 προβλέφθηκε, είναι ότι μέσα σε μια προθεσμία που θα λήξει στις 31 Μαρτίου, όποιος πάει να δηλώσει τα σωστά τετραγωνικά, ή ακόμη όποιος είχε εντελώς αδήλωτο κάποιο ακίνητο για κάποιο λόγο και θέλει να το δηλώσει τώρα για πρώτη φορά, δεν θα πληρώσει τίποτα αναδρομικά πίσω από την 1η Ιανουαρίου του 20. Ό,τι δηλαδή χρωστάει σε δημοτικά τέλη, σε TAP, σε πρόστιμα, σε οτιδήποτε, αυτά όλα διαγράφονται. Και αν γίνεται μια καινούργια αρχή από τις 1η του 20. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, μια πραγματική συσάχθεια, γιατί εδώ δεν πρόκειται για μείωση των προστήμων ή των προσαυξήσεων, εδώ πρόκειται για κατάργηση όλης της οφειλής. Ακριβώς για να μπορέσουν όλοι οι πολίτες
να άρουν κάθε δισταγμό που είχαν ως τώρα και κάθε οικονομική αδυναμία που είχαν άρουν, μαζευόταν υποχρεώσεις από το παρελθόν, να δηλώσουν τα παρελθόντα διαδρομικά. Έτσι λοιπόν, εμείς ζητήσαμε από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Εκκλησίων, από την ΚΕΔΕ, από το Δήμο της Αθήνας και από το Δήμαρχο της Πρέβεζας, σήμερα που είχαμε συνάντηση στο γραφείο του, να βγουν οι Δήμοι και να ενημερώσουν τους πολίτες να μην χάσουν τη μοναδική αυτή ευκαιρία. Δηλαδή να είναι νόμιμοι από εδώ και πέρα, χωρίς αυτό να τους κοστίσει πάρα πολλά χρήματα για το παρελθόν. Είναι μια πραγματική συσάκτεια, η προθεσμία είναι 31 Τρίτου, είναι στενή προθεσμία. Δεν είναι ότι ο πολίτης δεν προλαβαίνει να δηλώσει. Ο πολίτης δεν θα προλάβει να ενημερωθεί μέσα στο τρίμηνο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ο πολίτης δεν είναι μόνο ο πολίτης αυτός ο οποίος παρακολουθεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρακολουθεί τις ιστοσελίδες του, διαβάζει εφημερίδες. Είναι και ο πολίτης ο οποίος είναι παραπέρα. Είναι ο πολίτης της περιφέρειας, ο οποίος ενώ έχει το πρόβλημα, δεν γνωρίζει ότι αυτό είναι πρόβλημα και δεν γνωρίζει ποια είναι η προθεσμία για να το λύσει. Μιλώντας για προβλήματα που οι πολίτες δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν, ένα πρόβλημα πολύ ψηλά στην ιεραρχία αυτού του είδους του προβλημάτων είναι το πρόβλημα των κενών ακινήτων που δεν αγορεύουν. Τα οποία όταν ο πολίτης, ο ιδιοκτήτης, κόψει το ρεύμα, γιατί το σπίτι του δεν έπαψε να νοικιάζεται, πιστεύει ότι επειδή το έκοψε το ρεύμα, σταματάνε να τρέχουν τα δημοτικά τέλη. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Γιατί ο νόμος προβλέπει ότι ο ΔΔΕ είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους ΟΤΑ, τους Δήμους, για κάθε μεταβολή στη ρευματοδότηση κάθε ακινήτου στη χώρα. Αυτή είναι μια υποχρέωση που την έχει ο ΔΔΕ, πλην όμως δεν την τήρησε παρά ελάχιστες περιπτώσεις και με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Έτσι λοιπόν το βάρος πέφτει πάνω στον πολίτη, με τις ρυθμίσεις που έχουν ισχύσει τα τελευταία χρόνια, και έτσι η απαλλαγή του πολίτη θα αρχίσει μόνο από την ώρα που θα το δηλώσει και μετά. Η προθεσμία που δόθηκε για να γλιτώσει τα παλιά. Λύθηκε 31 12, τώρα δηλαδή σε 15 μέρες ακριβώς. Αν λοιπόν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν σπίτια ή καταστήματα ή οτιδήποτε με κομμένο ρεύμα, τα οποία είναι άδεια και έχουν πολλών ετών κομμένο το ρεύμα, αυτό σημαίνει ότι έχουν πολλών ετών οφειλές. Η μοναδική περίπτωση να γλιτώσουν από αυτές είναι να πάνε 31 12 τώρα. Εμείς έχουμε ζητήσει παράταση και για μετά. Αυτά είναι λοιπόν δύο κομβικά σημεία που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά αφορούν και την ιδιοκτησία. Υπάρχουν θέματα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη πάνω. Υπάρχει το εθνικό κλιματολόγιο, στο οποίο τρέχουν προθεσμίες για δήλωση σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Στην αρχή ο κόσμος ήταν πολύ διστακτικός και δεν ήταν και ενημερωμένος. Αξιώσαμε, και το τονίζω, το γράφουμε και παλιά, αξιώσαμε από το κλιματολόγιο, το Υπουργείο, να βγει να κάνει καμπάνια να ενημερώσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να τρέχει ένα πρόγραμμα, να τρέχει μια διοικητική διαδικασία δήλωση τη περιουσία. Αποτέλεσμα της μη συμμετοχής στην οποία θα είναι να χάσει κάποιος την περιουσία του και αυτό να μην γίνει επιδιαφυγής. Και να το κρατάς μυστικό αυτό. Δεν γίνεται. Γιατί πραγματικά, όποιος έχει περιουσία κακά στοιχεία και δεν τα δηλώσει, στο τέλος της διαδρομής θα τα χάσει. Και θα περάσουν στο δημόσιο. Και τουλάχιστον σε αυτό εμείς ζητάμε να μην πάρει στο δημόσιο, να πάνε στους Δήμους. Γιατί δεν είναι κάτι που θα μπορέσουν να τα κάνουν. Στη συνέχεια, το Υπουργείο έχει απειλήσει με την πολλή προστήμων. Σε όσου πάνε καθυστερημένα να δηλώσουν τα κινητά του. Συνεπώ και εκεί ο πολίτη πρέπει να είναι ενημερωμένο και θα πρέπει να βρει τι του συμφέρει. Ένα άλλο θέμα το οποίο είχε μια εξέλιξη πολύ σημαντική τι τελευταίε μέρε ήταν το θέμα όχι μόνο των αφαιρέτων και το πότε με το πότε αυτά μπορούν να δηλώνονται, αλλά το θέμα τη ταυτότητα κτηρίου. Δηλαδή μια ηλεκτρονική καταγραφή των κτηρίων τη χώρα. Την οποία το τεχνικό κτίριο επιδίωκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να μπορέσει να την εφαρμόσει και να την κάνει υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες κτιρίων στη χώρα. Η πρώτη νομοθέτηση αυτής της διαδικασίας έγινε το 2010 και προέβλεπε κάτι το τρομακτικό. Προέβλεπε την αναπενταετία, απρόκλητη και χωρίς λόγο, επιθεώρηση ξανά και ξανά όλων των κτιρίων της χώρας. Από ιδιώτες μηχανικούς με αμοιβές που θα κατέβαλαν ιδιοκτήτες. Αυτό μπορεί κάποιο αυτό το βλέπει απ' έξω να λέει μπράβο, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, πάρα πολύ χρήσιμο. Στην πραγματικότητα όμω για του πολίτε θα ήταν ένα αδικαιολόγητο καράτσι για ένα πράγμα που θα επαναλαμβανόταν και το οποίο δεν θα είχε καμία ουσία και κανένα κέρδο για τον ίδιο τον πολίτη που θα συμμετείχε και θα πλήρωνε τη διαδικασία αυτή. Εμεί πετύχαμε επί 10 χρόνια αυτή τη διατάξη να μην εφαρμοστούν. Γιατί ακριβώ ο χαρακτήρα του δεν ήταν αυτό ο οποίο έδειχνε ότι αυτά ήταν σχεδιασμένα για το συμφέρον των πολιτών και όχι για το συμφέρον κάποιον άλλον. Το 2007 καταφέραμε να φύγει από το νομοθετικό πλαίσιο
η επανειλημμένη αναπενταετία εκθεώρηση όλων των ακινήτων και αυτή να γίνεται μόνο μια φορά στην πρώτη μεταβίβαση του κάθε ακινήτου. Παρέμενε το θέμα όμως ότι σε μια πολυκατοικία μέσα ο πρώτος που θα έπρεπε να μεταβιβάσει μια γκαρσονιέρα, να δώσει στο παιδί του δικονική παροχή να διάρει, να έπρεπε να κάνει ταυτότητα κτηρίου για ολόκληρο το κτίριο. Να δηλώσει όλες τις διοκτησίες του κτηρίου, να δηλώσει τους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου, να πάει να βρει τα σχέδια της πολεοδομίας και να συγκρίνει αν είναι ίδια με αυτά που έχουν κατασκευαστεί και αν δεν είναι, να πάει να νομοποιήσει κάθε παρέκκληση και κάθε παρέκβαση και να ζητήσει τα λεφτά του διαχειριστή της πολυκατοικίας. Όσοι είμαστε από αυτή την κοινωνία, από αυτή τη χώρα και ζούμε, ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα όλα δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Επιμείναμε λοιπόν σε αυτό και καταφέραμε να διασπάσουμε αυτή την αντίληψη και να νομοθετηθεί πλέον η ταυτότητα κτηρίου για ολόκληρο το κτίριο και η ταυτότητα διηρημένης ιδιοκτησίας μόνο για το μεταβιβαζόμενο κομμάτι του κτηρίου που ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Δηλαδή, αυτός ο οποίος θέλει να πουλήσει το διαμέρισμα δεν αποφασίζει να κάνει όλη αυτή την ιστορία ο πρώτος για όλη την πολυκατοικία, θα την κάνει για τη δική του ιδιοκτησία. Παραμένουμε όμως ένα αγκάδι ότι σε ό,τι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους θα βγει, λέει ο νόμος που δημοσιεύτηκε προχτές, μια υπουργική απόφαση που θα λέει πώς οι διαχειριστές κτηρίων σε όλη τη χώρα θα κάνουν νομοποίηση των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας. Σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή αυτής της διάταξης, ο πρόεδρος των συμβολογράφων, και έχουμε συμβολογράφους εδώ μαζί μας, μας διαβεβαίωσε κατηγορηματικά και τότε και στο Υπουργείο ότι αυτό που θέλετε να κάνετε δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γίνει. Δεν υπάρχει τρόπος που ένας συμβολογράφος να μπορεί να περιγράψει σε ένα συμβόλαιο ποιοι είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, ποιο είναι το εμπαδό του, ποια είναι τα σύνορά του. Γιατί δεν περιγράφει πουθενά κοινόχρηστοι χώροι. Και σε κάθε περίπτωση η άποψή μας είναι ότι δεν υπάρχει καμιά σύνορα, ούτε συνταγματική, ούτε νομική, ούτε περιβαλλοντική, ούτε οτιδήποτε άλλο αναγκαιότητα να πάμε στις πολυκατοικίες του 60, του 70, του 80, του 90, του 2000 και να ψάχνουμε να βρούμε πως τυχόν έχουμε 20 πόντους διαφορά στην είσοδο της πολυκατοικίας, ή πως τυχόν το κλιμακοστάσιο είναι τα σκαλοπάτια λίγο διαφορετικά, ή πως τυχόν το λεμιτοστάσιο τώρα που το φτιάχναμε, είδαμε τώρα λίγο στενό, το μεγαλώσαμε λίγο και όλα αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά ακόμη, αλλά θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους δημοσιογράφους να υποβάλουν ερωτήσεις. Αν κάποια θέματα ειδικότερα θα θέλανε να με ρωτήσουν, με πολύ καλά, γιατί μην δώσουν άλλο μάκρος σε αυτά που εδώ να πω. Θέλω να παρακάσουμε τον κύριο Δήμαρχο να μας πει και αυτός από όλα αυτά που άκουσε την πέρα από την πέρα. Να σας καλωσορίσω και εγώ στην αποκλειστική μας αρχιτέκτη και φορές στην Ιταλία. Ήταν πολύ καλή η συζήτηση που κάναμε στο Δημαρχείο σε σχέση με τα δημοτικά. Και τα λέω σε σχέση με τα δημοτικά, έχουμε τα τέλη, έχουμε το λόγιο, έχουμε τις περιουσίες, άρα είναι άμεση συνεργασία και άμεση προώθηση θεμάτων προς την κεντρική εξουσία να νομοθετήσουν και να νομοθετήσουν σωστά. Και ως προς τα ακίνητα αυτά του δημοσίου είναι πολύ λογική η πρόταση να περάσουν στους Δήμους, γιατί οι Δήμοι μπορούν να τα διαχειριστούν, μπορούν να διαχειριστούν σε ακόμη και διαμερίσματα, σε ευπαθείς ομάδες, μπορούν να τα φτιάξουν και να μείνουν στο δημόσιο. Άρα είναι, κινούμαστε στο ίδιο πλευρό. Επίσης, θέματα που έχουν να κάνουν κοινόχρηστα, θέματα που έχουν να κάνουν τα τέλη, είναι πολύ σοβαρά τα θέματα, γιατί έχουν να κάνουν με την τσέπη των πολιτών και όσο λιγότερα πληρώνει ο πολίτης και ανταποδοτικά φτιάχνει την πόλη, τόσο πιο καλύτερα είναι τα πράγματα. Άρα, το να επικοινωνήσουμε εμείς με τρία ταμεία τρίτου, όταν έρθουν να δηλώσουν τα σωστά τετραγωνικά, είναι πολύ βασικό, εφόσον τώρα δεν πληρώνουν ούτε αναδρομικά ούτε ένα ευρώ για όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα, είναι πολύ σωστό να το ενημερώσουμε και να το προβάλλουμε έτσι ώστε να έρθει. Γι' αυτό θα έχει αποτέλεσμα ότι την επόμενη χρονιά τα τέλη θα είναι και σίγουρα λιγότερα, εφόσον πληρώσουν τα κανονικά μέτρα όλοι και έχουμε το αποτύπωμα των χρημάτων σωστό. Περιμένω και εγώ να ακούσω και για τους δημοσιογράφους. Οπότε, για άλλη μια φορά, σας καλωσορίζω στην πρέδραση. Εγώ και τώρα να πούμε εδώ, ο κ. Ανεμουζάνης, του πρέδραση. Και τη γνώμη Άρτας και το ράδιο πρέδραση. Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται με τους κοινόχρηστους χώρους που είναι εγκαταλελειμμένοι από τους ιδιοκτήτες? Που είναι εγκαταλελειμμένοι από τους ιδιοκτήτες. Ποιους κοινόχρηστους χώρους που είναι εγκαταλελειμμένοι?
Των πολυκατοικιών. Των πολυκατοικιών. Από τους διαχειριστές των πολυκατοικιών, δηλαδή. Κοιτάξτε, η έννοια διαχείριση της πολυκατοικίας στη χώρα μας σήμερα είναι μια πάρα πολύ τεμπορμένη. Ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης, οι διαχειριστές των πολυκατοικιών σήκωσαν τα χέρια ψηλά ώστε να μπορέσουν να συγκεντρώνουν τις συγκεντρώσεις δαπάνες κάθε μήνα. Με αποτέλεσμα, τα δύο συλλογικά αγαθά που παρέχει μια πολυκατοικία στο κοινωνικό σύνολο, εκ των οποίων το πρώτο είναι η κοινόχρηστη θέρμανση, να καταργηθεί σε ένα τεράστιο αριθμό πολυκατοικιών σε όλη τη χώρα και προς το τέλος της κρίσης να φτάσει να κινδυνεύσει ακόμη και το δεύτερο συλλογικό αγαθό που είναι ο νοικοκυρεύοντας. Η λειτουργία του οποίου εξαρτάται από την πραγματοδότηση. Αυτό είχε σαν συνέπεια ότι υπήρξε και αδυναμία ως προς τη συντήρηση των κτηρίων. Δηλαδή, σε όλη τη χώρα βλέπουμε τα κτίρια που είναι ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες να μην βάφονται απ' έξω, να έχουν καταστραφεί οι μονώσεις της ταράτσας. Γενικά, μέσα από την βλέπουμε την όψη της εγκατάλειψης αυτή ακριβώς που περιγράψατε. Υπάρχει μια γενικευμένη απροθυμία ανάληψης διαχείρισης. Δηλαδή, ο κάθε συνιδιοκτήτης είναι πρόθυμος να κάνει υποδείξεις σε αυτόν που θα είναι διαχειριστής και να το πει πώς πρέπει να κάνει τη δουλειά του ή να μην υποψιάζεται ότι ενδεχομένως του χέρι του να είναι το πιο μακρύ. Αλλά όταν του εξηγήσεις, όταν του πεις αυτό που λέμε εμείς στην οργάνωση αυτών, ότι αν θέλεις αυτά να σταματήσουν, υπάρχει μόνο ένας πληρωματικός τρόπος. Να γίνεις εσύ διαχειριστής που είναι στο κτίριο. Οπότε αυτά όλα θα σταματήσουν. Εκεί σου λέει ότι δεν δέχομαι. Έτσι. Έτσι λοιπόν, ακόμη και όσοι είναι διαχειριστές, μιλάμε για τους ιδιώτες που εργάζονται, το μόνο που κοιτάνε είναι το ρολόγιο του πότε θα πάει το ταμείο με κάτω, να σηκωθούν να φύγουν, να λάβει επόμενο. Και πολλές φορές δεν υπάρχει χρόνο. Οπότε στην καλύτερη περίπτωση συνεχίζει ο ίδιος, αλλά υπάρχουν και κτίρια στα οποία δεν υπάρχει κανένα να κάνει. Και οι τύχοι του είναι ακριβώς αυτοί που περιγράψαν. Ας ελπίσουμε ότι το ξεπέρασμα της κρίσης θα μπορέσει να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες. Αλλά αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες. Και αυτό ακριβώς είναι σήμερα και στην τοπική ηγεσία του Υπουργείου, το οποίο ετοιμάζεται να βγάλει μια εκλογική απόφαση, πώς θα υποχρεώσει τις διαχειρήσεις να ψάξουν να βρουν τα στοιχεία της νομιμότητας ή όχι των κυρώσεων στον χώρο του κτηρίου, που αν προκύψουν ανάγκες για νομιμοποιήσεις, τακτοποιήσεις εμβαθών, δεν υπάρχει καμία απολύτως κανονική δυνατότητα να γίνει αυτό το πράγμα. Κυρία Παπά, από τη Δημοτική Ραδιοφωνία και το Βήμα της Πρέσβευσης. Θα ήθελα να ρωτήσω, από ό,τι κατάλαβα από την υποθέτηση την οποία κάνατε, δύο βασικά ζητήματα ζητάτε και από το Δήμα του αλλά και από εμάς να κοινωνήσουμε στους πολίτες της Πρέσβευσης. Το ένα είναι αυτό που είπατε ότι μέχρι 31 Τρίτου να προχωρήσουμε οι διαδικασίες. Και το δεύτερο, μέχρι 31 Δεκάτου, το θέμα με τα άσχημα. Και να και μη ρευνοδούμενα. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Έχουμε ζητήσει την παράταση και μέχρι στιγμή δεν μας έχουν. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω έχετε και από τα παλιά. Βεβαίως. Υπάρχουν δύο παρατάσεις. Μια εξάμεινη και μια ετήσια. Και δεν βλέπω έτσι προθυμία και κινητικότητα σε αυτό το θέμα. Όσοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με αυτό το πρόβλημα στο μέλλον, θα έχουν πολύ άσχημα. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα κάτι στο πρώτο κομμάτι, αυτό που είπατε για τα να δηλώσει κάποιος τα σωστά τετραγωνικά. Είναι τελείως διαφορετικό με την νομιμοποίηση του ακινήτου, έτσι δεν είναι, για να το καταλάβουμε και σωστά για να μην το κοινωνήσουμε λάθος. Ναι. Προσέξτε, η αιτία του μέτρου είναι ότι από παλιά σε πάρα πολλά κτίρια της χώρας που έχουν ηλεκτροδοτηθεί εδώ και χρόνια και δεν άλλαξε κάτι στην ηλεκτροδότησή του, είναι δηλωμένα τα τετραγωνικά λιγότερα. Το φαινόμενο αυτό είναι λιγότερο έντονο στις κατοικίες, ειδικά στις τελευταίες δεκαετίες. Ο κάθε Δήμος που δίνει τη βεβαίωση στη ΔΕΗ ζητάει χαρτιά, συμβόλαια που να προκύπτουν ακριβώς τα τετραγωνικά λεπτά. Τα παλιότερα χρόνια όμως αυτά δηλώνονται σαν κατεκτήμηση. Οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες σε διάφορες κρίσεις εκτός της κατοικίας. Είναι πολύ μεγάλες σε βιομηχανικές κρίσεις, σε βιοτεχνικές κρίσεις, σε αποθήκες. Τέτοιου είδους κτίρια, όπου εκεί έχει δηλωθεί ένα κομμάτι του κτιρίου μόνο και το υπόλοιπο δεν έχει δηλωθεί. Εκεί λοιπόν αυτό είναι η αιτία η βασική. Η αφορμή όμως για να ζητήσουμε εμείς έντονα αυτή τη ρύθμιση και να γίνει αυτή η ρύθμιση είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε το φαινόμενο των τακτοποιήσεων, όπου ο πολίτης τακτοποιούσε το κομμάτι στο προνομικό, τακτοποιούσε στο φορολογικό, αλλά δεν πήγαινε στο δημοτικό. Και ο λόγος είναι συγκεκριμένος.
Και αυτή η διάταξη αντιμετωπίζει ακριβώς το ότι δεν πήγαινε. Δηλαδή, λέει το πολίτη ότι για όποιο λόγο και αν πήγαινε, τώρα πρέπει να πας. Έτσι, γιατί όταν πήγαινε πριν, έπρεπε να κρατάς και ένα χιλιάρικο και δύο και πέντε και δέκα και είκοσι και πενήντα. Τεράστια έτσι. Γιατί πήγαιναν σε χρόνια πίσω με πρόστιμα και με ακίνητα σε ακίνητα με μεγάλα έμπαντα και όχι υποχρεωτικά μεγάλη αξία, τα ποσά ήταν τεράστια. Τώρα πάμε να κρατήσει την τσέπη. Και δεν χρειάζεται να κρατάς χρήματα. Δεν θα πληρώσει ακόμα και αυτό. Αν κατάλαβα καλά, η μοναδική αναδρομικότητα θα είναι αν πάει κάποιο 31 Τρίτου να πληρώσει από πρώτο πρώτο του 2020. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι λογική και είναι σωστή να βιαστεί να πάρει την αρχή γιατί να πάει και μετά. Και θα πληρώσει του άλλου. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντική διάταξη. Έχει τα χαρακτηριστικά τη συσάκτεια δηλαδή η διάταξη αυτή. Και γι' αυτό το λόγο θα είναι κρίμα κάποιο που είναι ενημερωμένο σε ένα τέτοιο θέμα να μην χάσει την ευκαιρία να μην το μάθει. Να το χάσει και να το μάθει μετά. Κάποια άλλη ερώτηση. Ο κύριος Πάτσης από το ΑΤ Πρέβεζας. Δεν ήμασταν εκεί. Δεν άκουσα αν είπατε για την τριετία αναστολή του ΦΠΑ για τα κίνητα. Σχολιάσατε και αν θα επηρεάσει την αγορά. Όχι, θα το πούμε και αυτό, βεβαίως. Κοιτάξτε, η σημερινή κυβέρνηση έχει ένα χαρακτηριστικό. Ότι στην ατζέντα της έχει το κομμάτι αυτό που εμείς το περιγράφουμε ως ιδιωτική ακίνητη περιουσία, σχήματα αγορά, οικοδομή. Πιστεύει δηλαδή ότι είναι ένα κομμάτι της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας το οποίο μπορεί να δώσει πλούτο στον κόσμο, να δώσει φορολογικά έσοδα, να δώσει ανάπτυξη και να δώσει απασχόληση. Τα χρόνια της κρίσης όλα αυτά κατέβηκαν, ξαερώθηκαν κοινωνικά. Τα χρόνια της κρίσης, στα βαθιά χρόνια της κρίσης, είχαμε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 95%. Και τώρα οι αύξησεις που έχουμε, το 5% έχει γίνει 10%. Κατέβει, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά εκεί. Είναι λοιπόν σημαντικά τα μέτρα, η αναστολή της επιβολής ΦΠΑ για την επόμενη τριετία, αλλά και για τα απόλυτα των κατασκευαστών. Αυτό το κομμάτι αφορά αυτούς που θα αγοράσουν ακίνητα από κατασκευαστές. Γιατί αυτός που θα αγοράσει σπίτι από ιδιώτη δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, πλήρωνε 3% φόρο, μεταβίβασης και δεν τον πλήρωνε καθόλου, όπως και το ΦΠΑ, αν είχε απαλλαγή λόγω προσκατοικίας. Αν δηλαδή κάποιος θα αγοράσει εξοχικό, θα πλήρωνε ΦΠΑ 24%. Γι' αυτό και τα ακίνητα που είχαν εκτιστεί με άδειες και προκαταστώσεις του ΦΠΑ 24% σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν στα ζήτητα. Μόνο ό,τι πλήρωνε για τρία κατοικία. Επίσης, για τρία χρόνια αναστέλλεται και ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, ο οποίος φόρος υπεραξίας, όσο φορές επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί στη χώρα μας, απέτυχε η ΤΡΑ. Η πρώτη φορά ήταν το 1965 με Υπουργό Οικονομικών τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Επιβλήθηκε για 6 μήνες στις πωλήσεις οικοπαίδων και απεσήρθη άρον-άρον διότι έκανε ζημιά στα οικονομικά του κράτους. Ακολούθησαν άλλες 3 απόπειρες στη συνέχεια να επανέλθει ο φόρος αυτός και στις 3 απεσήρθη, στην τελευταία φορά απεσήρθη κακή-κακός το 12 ή το 13 νομίζω, αφού επί 10 μήνες δεν είχε γίνει κανένας σχεδόν συμβόλαιος στην Ελλάδα. Γιατί ο φόρος αυτός στην τελευταία επιχείρηση που στην τελευταία φορά που επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί καταστρώθηκε ως εξής. Επειδή ο πολιτής πουλάει το ακίνητό του και δεν έχει πλέον ακίνητο, και επειδή ο υπολογισμός του φόρου είναι δυσχερέστατος, σκέφτηκαν τα ξεφτέρια του Υπουργείου Οικονομικών να καταστήσουν υπόχρεο στο φόρο και σε καταβολή κάθε λαθασμένου ποσού υπολογισμού του φόρου τον συμβολαιογράφο. Χρεώνοντας στο αφημί του συμβολιογράφου ό,τι λάθος γίνει στον υπολογισμό. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα ότι ο συμβολιογράφος νύχτα και μέρα τα έλεγε 100 φορές, διότι ό,τι λάθος θα δούσε και μετά τον υπολογισμό που είχε κάνει, θα τον πλήρωνε αυτός από την τσέπη του. Έτσι. Όταν λοιπόν βγήκε η περίφημη πολυπόθητη δικύκλωση το μήνα Νοέμβριο για το πώς πρέπει τελικά οι 100 διαφορετικές περιπτώσεις να αντιμετωπίσουν, την επόμενη εβδομάδα απεσήρθη εντελώς ο νόμος. Και ελπίζουμε να μην επανέλθει, διότι τα προβλήματα που θα δημιουργήσει είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που θα λύσει. Άλλο επίσης μέτρο το οποίο εξήγηλε η κυβέρνηση, το οποίο αποτελούσε στην αρχή τη μορφή δική μας πρόταση, ήταν η επιστροφή του 40% από το φόρο, από τις εργασίες και τα υλικά ανακαίνησης κτηρίων. Γιατί το προτείναμε αυτό? Γιατί το κύριο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα σήμερα δεν είναι να χτίσει καινούργιους κτηρίους όγκους, όσο να μαζέψει, να περιμαζέψει, να συντηρήσει αυτά που είπαμε προηγουμένως. Τους υπάρχοντες, τα υπάρχοντα κτίρια. Εμείς λοιπόν προτείναμε ένα μέτρο εξοικείωσης με επιστροφή το 40% από το φόρο
το οποίο να πιστώνεται και με το οποίο να πληρώνεται οποιοδήποτε φόρο. Αυτά τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργό, παρουσία μα, ένα χρόνο περίπου πριν από τι εκλογέ. Όταν όμω η κυβέρνηση κυρίω ανέλαβε το καινούργιο Υπουργείο Οικονομικών, η καινούργια διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό το μέτρο δεν το ήθελε. Και προσπάθησαν να το νομοθετήσουν με τέτοιο τρόπο που όχι μόνο να μην κερδίζει ο πολίτης κάτι από αυτό, αλλά έβαλαν μεταξύ άλλων ότι αυτό θα ισχύει μόνο για τις εργασίες, όχι για τα ειδικά, και έβαλαν και το καταπληκτικό στην πρώτη δημοσίευση που βγήκε αυτό, ότι όποιος κάνει χρήση αυτού του μέτρου, έστω και για μια απόδειξη 100 ευρώ ενός μετρολόγου, επί 7 χρόνια να χάσει την έκπτωση του 5% από τα εισοδήματα από την περιουσία του. Δηλαδή αυτό, έτσι όπως είχε στηθεί κάποιος που το σκέφτηκε από τον Υπουργό Πανέθνος, είχε στήσει μια παγίδα, όπως έπεφτε μέσα. Όλα αυτά εμείς τα καταγείλαμε. Αυτό συμμαζεύτηκε ως προς αυτό, με διαφορά ότι περιορίστηκε μόνο στις αμοιβές των υπηρεσιών. Δηλαδή 40% από τα τιμολόγια που θα πάρεις από τον Βοιατζή, από τον ηλεκτρολόγο, από τον υδραυλικό, αυτά όλα, και που θα πληρώσεις 24% ΦΠΑ για να πάρεις το τιμολόγιο, άρα το 40% θα σου επιστρέψουν σε 4 χρόνια. Το μέτρο αυτό έτσι όπως νομοθετήθηκε, ούτω ώστε δημοσιονομικά να μην ενοχλήσει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο για τον οποίο εμείς το σχεδιάσαμε. Εμείς το σχεδιάσαμε για να αλλάξει η όψη των πόλεων της χώρας μας. Το σχεδιάσαμε για να μπορέσει πραγματικά ο επενδυτής να γίνει ό,τι έγινε στην Ιταλία. Που όλη η Ιταλία, πριν από 15 χρόνια από τον Μπερλουσκόνη, κύριε Δήμαρχε, γέμισε σκαλοσιές, όλη η Ιταλία, όλη η Ιταλία, όλα τα κτίρια της Ιταλίας, τα ανακαίνισαν από την αρχή, γιατί τους έδωσε τον Μπερλουσκόνη μια γενναία έκπτωση πάνω στο φόρο εισοδημάτων. Είχα ένα σοβαρό κίνδυνο, θα το κάνω αυτό. Και αυτό η Ιταλία είναι μια υπέροχη χώρα. Ελάτε στο κέντρο της Αθήνας να κάνουμε μια βόλτα, να δείτε ότι η Ιταλία έχουν τα κτίρια μας, αυτό που πολύ σωστά ξεκινήσατε με την πρώτη σας ερώτηση. Αυτά ήταν σε μια προσέγγιση τα μέτρα αυτά, τα οποία βεβαίως, εάν δημιουργηθούν καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες τα επόμενα χρόνια, θα μπορέσουν να πάνε καλύτερα. Αν δεν μπορέσουμε να λύσουμε θέματα τέτοια, να πάει η οικονομία μας καλύτερα, δεν θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε από τέτοιου είδους μέτρα. Γιατί και η οικονομή πρέπει να ξεκινήσει ξανά, για να ξεκινήσει πρέπει οι τράπεζες πάλι να μπορέσουν να δώσουν δάνεια τους, ώστε αυτό όλο το σύστημα να μπορέσει να κινηθεί, και αυτό θα κάνουμε για όλους. Και για τους ιδιοκτήτες, και για τους αγοραστές, και για τους επιχειρηματίες, και για τους ενοικιαστές που ψάχνουν να βρουν σπίτια, για τους πάντες. Επίσης έχουμε ένα θέμα λίγο με τις κατεπόμενες εκτάσεις και από κοινού πώς θα κινηθούν και τις ιδιοκτησίες αυτές μέσω του παντολογίου, έτσι ώστε είτε νομοθετικά. Κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Βεβαίως, η υπομοιδά έχει θέσει το θέμα το ιδιοκτησιακό, το οποίο παρεμποδίζει το να γίνει γρήγορα και σωστά το εθνικό κτηματολόγιο. Ενώ δηλαδή στα εδώ και δύο ακίνητα. Στην αρχή να σα διακόψω, διαβάζαμε σήμερα ότι έτσι όπως έχει δηλωθεί το κτηματολόγιο, αλλάζουν τα όρια των χωριών, είναι υπερβολικό ή νομίζετε το δύσκολο. Ποιο το λέει αυτό? Το διάβασα σήμερα σε ένα site το πρωί που έπεσε. Δεν γνωρίζω να σα πω αυτό. Αυτό που πρέπει να σα πω όμως είναι το εξής. Είναι ότι το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, παρεμβαίνει στη διαδικασία του κτηματολογίου, παίζοντας και αυτό, για να το πω έτσι με χαρτοπιστική ορολογία, με σημαδεμένη τράπεζα. Έρχεται δηλαδή και αυτό και δηλώνει ό,τι θέλει, και όταν δηλώνει το δημόσιο ότι κάτι είναι δικό του, δεν χρειάζεται να επικαλεστεί κάποιο συγκεκριμένο συμβόλαιο. Λέει ότι είναι δικό μου, δυνάμει διαδοχή του τουρκικού κράτου. Λέει ότι είναι δικό μου γιατί δεν είναι δάσο. Λέει ότι είναι δικό μου γιατί δεν είναι παραλία, είναι γυαλό. Λέει ότι είναι δικό μου γιατί είναι δικό μου, έτσι θέλω εγώ και δικό μου. Αυτό στα αστικά ακίνητα σταμάτησε το 2003. Όταν η κυβέρνηση τότε ήταν υπουργός Βάσος Παπανδρέου, πέρασε νόμο που λέει ότι στα αστικά ακίνητα, αστικό ακίνητο εντός σχεδίου μέχρι 2 στρέμματα, αν κάποιος το έχει 10 χρόνια με συμβόλαιο, ή 20 χρόνια δεν τον ενόχλησε το δημόσιο, είναι δικό του, τελείωσε το δημόσιο, δεν έχει κανένα δικαίωμα να πάρει το λέει ότι είναι δικό του. Τελειώσαμε. Αυτό δυστυχώς δεν μπόρεσε να νομοθετηθεί για όλη την υπόλοιπη χώρα και την εκτός σχεδίου χώρα. Αυτό είναι στα συνέπεια από το δημόσιο, έρχεται και δηλώνει δήμους ολόκληρους για δικούς του. Δηλώνει ατέλειωτες περιοχές, ολόκληρες δηλαδή, στην Αττική, παντού, σε όλη τη χώρα, με βάση την δασική νομοθεσία. Τα δασαρχεία, ο δασάρχης για να νιώθει σίγουρος, κάνει αυτό που λέμε ένα μεγάλο ΟΟ. Δηλαδή, μια περιοχή όπως είναι εδώ, τραβάει ένα μεγάλο ΟΟ και λέει: όλα αυτά είναι δασικό. Άντε, εσύ τώρα που είσαι μέσα,
που έχει τον νόμιμο τίτλο, που έχει τα πάντα, να το αποδείξω δεν είναι έτσι. Και θα πρέπει να φας δεκαετίες για να μπορέσει να αποδείξει αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν προτείνει εμείς στην Κεντρική Ένωση Δημών και ο Δήμαρχος μας είναι από τους λίγους που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, γιατί και θέμα υπάρχει στο νομό τώρα μέσα, ότι πρέπει να τοποθετηθεί τάξητα νομοθεσία που να λέει ότι το δημόσιο δεν μπορεί, αν επί 30-40 χρόνια δεν έχει ενοχλήσει κάποιον, ο οποίος έχει και κάποια συναρτήτρων κάποια στιγμή, ας πούμε, να πάει να του λέει ότι αυτό είναι δικό του. Και να πρέπει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος διεκδικεί το ακίνητό του, να φέρει, τουλάχιστον για το ιδιοκτησιακό, να φέρει στην υπόλοιπη Ελλάδα τουλάχιστον τίτλους από το 1885. Για να αποδείξει ότι είναι δικό του. Ασύλληπτα πράγματα. Και δυστυχώς ισχύουν αυτές οι διατάξεις. Και μάλιστα σε κάποιο δικαστήριο που είχαμε στην Αθήνα, γιατί είμαι και στην δικηγορία δημάχημη, εμείς φέραμε τίτλους σε ένα κινητό από το 1835, ότι ανήκε στον πελάτη μας και στους δικαιοπαρόχους του, και μας είπε η δικηγόρος μου, ναι, όχι, δεν φτάνει να μας φέρει τίτλους, να μας πείτε και τι πράξεις διακατοχής έκανε το 1885 ο προκάτοχος. Το 1885, να το βρούμε εμείς τώρα τι έκανε, τι πράξεις διακατοχής έκανε. Το έπαιρνε, τι έπαιρνε. Ρίζει, σιτάρι, βρώμη. Τι είχε μέσα, ναι. Τέτοια πράγματα. Αυτά τώρα συνεχίζονται. Και να ζητάς από τον πολίτη 135 ετών τίτλους διευθυνσία να σου φέρει για να αποδείξεις το ιδιοκτησιακό. Και αν είναι βασικό, δεν λέει είναι το βασικό. Σου λέει ότι ακόμη και αν το κερδίσει, σου λέει είναι δικό σου μεν, αλλά είναι δάσο. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι. Ένα άνισο αγώνα δηλαδή, άδικο, τον οποίο όσε οικογένειε έχουν επιλέξει, γενιές ολόκληρες δεν μπορούν να ξεπεράσουν τίποτα. Είναι άδικο να συγχωρεί τόσο κόσμο στα δικαστήρια για θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Δεν υπάρχουν μέσα. Κύριε Πρόεδρε, με το θέμα τη θυσία, ποια είναι η άποψη σου ομιλά? Είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί όλη την Ελλάδα και το δημοπρέβεται. Εσύ μάλιστα στην οικονομική επιτροπή του Δημοπρέβεζας απασχόλησε μια τέτοια περίπτωση. Τι εννοείται με το θέμα τη θυσία? Τι εννοώ. Υπάρχει κάποιο, έχει καταλάβει μια δημοτική έκταση, πλην όμως ούτε ο Δήμος μπορεί να γνωρίζει ότι η δημοτική έκταση αυτή του ανήκει και εκεί έχει χτίσει κάποια πράγματα, αποθήκες ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι αχρίαστη για το Δήμο αυτή η έκταση, πλην όμως ο Δήμος δεν μπορεί να χαρίζει δημοτικές εκτάσεις, έστω και αν είναι 20 εκατοστά. Η Χρυσή Εκκλησία είναι ένας θεσμός που αποτέλεσε εφεύρεση του Ρωμαϊκού Δικαίου. Δηλαδή, αναγνωρίζει την ιδιοκτησία κάποιου πάνω σε ένα ακίνητο, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρεται για το ακίνητο αυτό. Και κάποιο άλλο ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο από αυτό, στη διαδρομή των ετών, αυτό θα περάσει στον άλλον, σε αυτό που ενδιαφέρεται και όχι σε αυτόν που αδιαφορούσε. Αυτό στο Ρωμαϊκό Δίκαιο είχε θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται σε μια 30ετία. Στο δίκαιο το δικό μα είναι 20ετία. Όμω εδώ θα πρέπει να πούμε ότι από το 1915, του Ελευθερίου Βενιζέλου, νομοθετήθηκε ότι δεν ισχύει η Χρυσή Εκκλησία επί ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο ή στους δήμους ή και σε κάποιες κατηγορίες παλιά μοναστήρια. Γι' αυτό το λόγο και επειδή η Χρυσή Εκκλησία ήταν 30ετής τότε, σας είπα προηγουμένως ότι το δημόσιο ζητάει τίτλους από το 1885, γιατί το 1885 είναι 30 χρόνια πριν το 1915. Έτσι λοιπόν, όσα χρόνια και να κάνει η θεσμοθεσία κάποιο σε ένα κίνητο που ανήκει στο Δήμο, δεν μπορεί να το πάρει στην περιουσία του. Το ίδιο και στο δημόσιο. Εκτός αν καταργείται με νόμο και λέει ότι τα συμβόλαια πρέπει να γίνει κατά περιόδου, αυτό θεωρείται έγκυρα. Αυτό είναι θέμα του νομοθέτη. Αν ο νομοθέτης θέλει να πει ότι συγκεκριμένε κατηγορίε συμβολέων είναι έγκυρε, και αν θα το πει, θα το πει για λόγου κοινωνικού, είναι θέμα του νομοθέτη την κάθε φορά. Πάντω όμω, να το ξεκινήσει κάποιο σε μια δημοτική έκθεση, δηλαδή εγώ θα κάνω εξουσία και κάποια στιγμή θα παράσω τα χρόνια και το πάρω, δεν είναι δυνατό. Κύριε Σκοτζάτσα, από το Πρέζα Ρεκόρ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω ένα πολίτη που είναι άπορο, άνεργο, οτιδήποτε, αλλά δεν έχει έσοδο. Και εφόσον τα δημοτικά τέλη τρέχουν, ακόμα και με το κομμένο ρεύμα, οι φόροι τρέχουν, πώς μπορεί να προστατευτεί αυτό ο άνθρωπο από αυτού του φόρου? Αυτό ο ιδιοκτήτη, σε βάθο χρόνου δηλαδή θα πρέπει να βλέπει το ακίνητό του να περνάει σε κάποια άλλα ξένα χέρια? Κοιτάξτε, πάνω σε αυτό έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Σε ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται, τα δημοτικά τέλη τρέχουν και πληρώνουν. Εάν είναι κατοικεί ο ίδιο, θα πληρώσει τον λογαριασμό τη ΔΕΗ. Αν είναι ενοικιαστό, θα πληρώσει ο ενοικιαστή. Αν είναι ξενοικιαστό, το θέμα το λύσαμε ήδη από το 2005
δίνοντας το δικαίωμα στον πολίτη ο οποίος έχει ένα κίνητο που είναι κλειστό και μη ρευματοδοτούμενο να πάει να το δηλώσει στο Δήμο και να σταματήσει να κάνουν τα δημοτικά τέλη. Και μάλιστα αυτή η προθεσμία λύγει τώρα όπως είπαμε και έχουμε να δούμε για την παράταση. Και σε επίσης και σε άλλες κατηγορίες ακινήτων όπου ακίνητα δηλαδή που δηλώθηκαν με λιγότερα τετραγωνικά. Όπως και σε ακίνητα που δημοποιήθηκαν τελευταία, αλλά δεν δηλώθηκαν στο Δήμο και εκεί δώσαμε λύση. Ακριβώς για τον λόγο που είπατε, ότι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Μπορεί να έχει κάποιο μια περιουσία, όταν το βλέπει κάποιο απ' έξω και να λέει: Για κοίταξε τον τυχερό, έχει εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο και τ' άλλο, και να μην να είναι πιο φουκαράς από όλους στην παρέα του. Γιατί είναι φορτωμένος αυτός, τα παιδιά του στη συνέχεια, έτσι με κάποιες πέτρες δεμένες στο λαιμό του, κάποια κίνητα τα οποία ενώ έχουν τεράστιες αντικειμενικές αξίες και παράγουν φόρους, έτσι δεν παράγουν εισόδημα. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Το σοβαρό το θέμα που περάσαμε τα χρόνια της κρίσης, όπου η φορολογία έφτασε στο ζενίθ και η αξία και η απόδοση των ακινήτων στον αδίδι. Και όπου δημιουργήθηκαν άνθρωποι που παρακαλούσαν όσο να πουλήσουν κάποια ακινήτα, δεν τα αγόραζε κανένας. Έτσι. Ακόμη, πέρσι είχαμε το τελευταίο στατιστικό 180.000 αποποιήσεις κληρονομιάς σε όλη τη χώρα. Στη χώρα που τα παιδιά κυνηγούσαν τους γονείς και παρακαλούσαν, όχι δεν θα το γράψει στον άλλο δικόπεδο, σε μένα θα το γράψει στον δικόπεδο και έγινε το αντίστροφο. Έτσι. Και έγινε το αντίστροφο αυτό. Δεν αφορά μόνο την οικονομία, αφορά την κοινωνία αυτό. Την ίδια. Έτσι. Η ιδιοκτησία από δικαίωμα να μεταβληθεί στο απόλυτο βάρος και να μην το θέλει κανένας. Εντροπή για την κοινωνία. Ελπίζω αυτό το πράγμα σιγά σιγά να τα αφήσουμε πίσω μας. Γιατί αν δεν τα αφήσουμε δεν πάρα πουθενά. Δεν πάρα πουθενά. Δηλαδή το βασικό επενδυτικό, ο βασικός αποταμιευτικός προορισμός που ήταν, μου έλεγα, που ήταν το ακίνητο, να εξακολουθεί να παραμένει τόσο πολύ απαξιωμένο στη συνείδηση του Έλληνα και ούτε να μην δέχεται ούτε να δουλέψει, ούτε να αποταμιεύσει, ούτε να συντηρήσει, ούτε να ασφαλίσει ούτε τίποτα. Έτσι. Γιατί πιστεύει ότι το ακίνητο δεν έχει καμία αξία. Ας ελπίσουμε ότι αυτό σιγά σιγά θα ξεπεραστεί. Ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Παραδιάς θα δώσει το τιμή Σένικεν στον κύριο Δήμαρχο το μετάλλιο της Ομοσπονδίας.